Έχουμε εξελίξεις ραγδαίες που δεν αφορούν την πολιτική ζωή που φαντάζομαι ότι όλοι εχθές, δηλαδή χθες πραγματικά μπήκα στο κανάλι της Βουλής πρώτη φορά στη ζωή μου και έμεινα ίσα με 2,5 ώρες. Απίστευτη εικόνα, έτσι. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Έτσι, απλά σας λέω ότι κάθισα να δω, γιατί είδα όλα τα δελτία, αλλά μία ώρα άλλαζα κανάλι για να τα πετύχω όλα, να δω πώς το παρουσιάζει, ρε παιδί μου, το κάθε δελτίο, αυτό που ζούμε, εν πάση περιπτώσει, και που με αγωνία όλοι περιμένουμε να δούμε. Θέλω να πω ότι με ξάφνιασε πολύ ευχάριστα το ότι είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος εχθές είχε κατέβει στην Αθήνα. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, είδα περνώντας σε ζάπινγκ, ξαναλέω, από όλα τα δελτία εχθές, ότι σχολιάζανε ότι πρέπει να ήταν περίπου 100.000. Ναι, εκεί ήταν γύρω στις 100.000. Σε μια μέρα δύσκολη, με βροχή, διότι έβρεχε ασταμάτητα ώρες ατελείωτες. Χωρίς συγκοινωνίες, γενικώς με όλες τις γνωστές δυσκολίες που για άλλη μια φορά η συγκέντρωση αυτή έπρεπε να διακοπεί για τους γνωστούς λόγους. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε για τα πολιτικά εμείς εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές που το κάνουν και από εκεί και πέρα ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ας κάνουμε και το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι όλα. Ας γίνουν καλύτερα. Θα βρουν το δρόμο τους και θα στρώσουν κάποια στιγμή. Το ευχόμαστε.